την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, καθώς και συνεργάτες της μέλη της Επιτροπής, υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Η συνεργασία του Δήμου με την Επιτροπή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες μέσω τηλεδιασκέψεων και συχνής επικοινωνίας, με αντικείμενο τη συμμετοχή της πόλης στο πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε την κυρία Αγγελοπούλου και τους συνεργάτες της στην πόλη, προκειμένου, όπως είπε, να συζητηθούν οι δράσεις που θα γίνουν και να κατατεθούν οι προτάσεις της Επιτροπής. Ο εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση αποτελεί μια ευκαιρία για αναστοχασμό του παρελθόντος, αλλά και δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν πολιτικές για το μέλλον, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του. Από την πλευρά της, η κυρία Αγγελοπούλου ευχαρίστησε για την υποδοχή και δήλωσε συγκινημένη που βρίσκεται στην Ήπειρο, την πατρίδα των μεγάλων εθνικών ευεργετών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή σήμερα για την πόλη μας που υποδεχόμαστε στο Δημαρχείο την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, την κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη και τα μέλη της Επιτροπής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και για τις δράσεις του δικού μας Δήμου για την εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, αλλά θα ακούσουμε και τις απόψεις της κυρίας Αγγελοπούλου και της Επιτροπής. Νομίζω ότι αυτές οι επετειακές εκδηλώσεις αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για έναν γόνιμο αναστοχασμό του παρελθόντος, αλλά αποτελούν επίσης μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκεφτούμε την προοπτική του μέλλοντος, δηλαδή να καταστρώσουμε εκείνες τις πολιτικές και στρατηγικές για μια γόνιμη, για το ένα γόνιμο μέλλον αυτής της χώρας σε έναν τόσο αβέβαιο και απρόβλεπτο κόσμο. Γιατί είμαι συγκινημένη, γιατί η Ήπειρος και τα Γιάννενα τα έχουν όλα. Παλιά λέγανε έχει την Άρτα και τα Γιάννενα. Έτσι δεν λέγανε? Σωστό. Στα Τζοβαΐρια πάνω. Ο πλούτος που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, ο πλούτος που δόθηκε για να ανοικοδομηθεί η Ελλάδα. Σύνα, σαρσάκι, ζωσιμάδες, καπλάνι, συμπλήρωνε δήμαρχοι. Όλοι. Αβέροφ, όλοι αυτοί έσαν την Ελλάδα. Ζάπας. Όλος ο νεοελληνικός διαφωτισμός ήταν αυτό η φλόγα που κινούσε την Ήπειρο. Τα όπλα, γρόσια, όπλα και άρματα. Εδώ είμαστε για να προσκυνήσουμε, για να σεβαστούμε το πώς μια περιοχή, το πρώτο το δεσποτάτο της Ηπείρου, ανέθρεψε τρεις διαφορετικούς πολιτισμούς. Τον μουσουλμανικό, τον εβραϊκό και τον ελληνικό. Και έζησαν και μεγαλούργησαν μαζί και πέρασαν πάρα πολλά. Και ξέρουμε τα Γιάννενα από τους θρύλους. Και τον Αλή Πασά και την κυρά Φροσύνη και το κάστρο και το νησί και τη γαστρονομία, γιατί έχει εξαιρετική γαστρονομία. Όλα αυτά είναι στοιχεία ενός παρελθόντος που του κρατάνε άνθρωποι σαν τον Δήμαρχο ζωντανά στο παρόν και που έχει πολύ μέλλον μπροστά, γιατί υπάρχει και την καινοτομία, υπάρχει και ό,τι μπορεί να δώσει το Πανεπιστήμιο, υπάρχει και ό,τι μπορεί να δώσει όλος ο παραγωγικός ιστός του τόπου. Αυτά περιμένουμε με αγωνία να δούμε, Δήμαρχε, μετά από λίγο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να δηλώσω με τιμή που είναι μαζί μας ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ο Νίκος Γανελόπουλος, ο Ευάνθης ο Χατζηβασιλείου και η Δέσποινα η Μουζάκη. Για πρώτη φορά τέσσερα μέλη της Ολομέλειας, Δήμαρχε, είναι εδώ για να πατήσουν τα ιερά χώματα της Ηπείρου και να πάρουμε από εσάς να μας μεταδώσετε τη φλόγα που σας κάνει και δημιουργείται στα Γιάννενα.